διότι σε λίγα λεπτά θα δείτε και τις δηλώσεις που πήραμε πριν από λίγο από την Κυπριακή Ομάδα Πυρόσβεσης, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ετοιμάζεται πάλι να πάει σε πολύ κρίσιμα πόστα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο ξανά δημιουργηθεί. Αυτό το οποίο μας ανέφεραν τα μέλη της αποστολής είναι η μεγάλη αγάπη την οποία έχουν εισπράξει από τον απλό πολίτη, τον απλό ελλαδίτη πολίτη, για τη βοήθεια την οποία έχει παρέσει η Κύπρος και για την οικονομική βοήθεια, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν γίνει. Χαρακτηριστικά, Χρήστο, θα σου πω, ενώ ήταν δύο σπίτια καμένα εκεί και ετοιμαζόμασταν, νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να βγούμε και από εκεί ζωντανά, η κυρία φαίνεται, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, είχε ετοιμάσει δύο πιάτα με τυροπιτάκια για να τα δώσει στα παιδιά της Κυπριακής Αποστολής για να μπορέσουν να βγάλουν την ημέρα τους, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη πάλι ημέρα σήμερα. Και για να πάω και στον κύριο Καμένο, που έκανε τη δήλωση αποκλειστικά στο ΣΥΓΜΑ για τα δεδομένα της βοήθειας της κυπριακής κυβέρνησης και του κυπριακού λαού. Ξεκινώ μόνο από την κουβέντα που άρχισε. Δεν μιλάμε τώρα για τα λεφτά, μιλάμε για την καρδιά. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό να ακούσουμε τι έχει δηλώσει αποκλειστικά στο ΣΥΓΜΑ ο κύριος Καμένος. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευτυχία Ανδρέου και εντός της εκπομπής βεβαίως θα έχουμε ξανά σύνδεση μαζί σου. Είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρεις να μιλήσεις με τους Κύπριους πυροσβέστες που είναι εκεί. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα καταγράψεις προφανώς και τις δραματικές εξελίξεις στο Γουδί, εκεί που άρχισε η ταυτοποίηση των θυμάτων. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα της δήλωσης του κυρίου Καμέν. Ο πρώτος που τηλεφώνησε τις πρώτες ώρες της καταστροφής και της τραγωδίας ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, ο Σάββας Αγγελίδης, έχοντας αγωνία και μεταφέροντας και την αγωνία του Πρόεδρου. Την ίδια ώρα έδωσε εντολή και μια πολύ ισχυρή ομάδα προσωπικού μεταφέρθηκε και πήρε μέρος στις πρώτες ώρες της μάχης. Την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό, τον Πρόεδρο, αλλά και τον Κυπριακό Ελληνισμό για την σημαντική αλληλεγγύη προς την μητροπολιτική Ελλάδα. Η οικονομική βοήθεια έχει μεγάλη σημασία και ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Είδατε ότι η καταστροφή είναι τεράστια. Βέβαια δεν μπορεί να επαναφέρει πίσω τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά τα οποία χάσανε τη ζωή τους, ούτε να παρηγορήσει τους γονιούς. Όμως έχει σημασία να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε στους ανθρώπους αυτούς έστω και αυτή την περιουσία η οποία χάθηκε. Στις δύσκολες στιγμές οι αδερφοί Κύπροι είναι πάντα δίπλα μας και εμείς δίπλα τους. Ενιαίος είναι ο χώρος που αμυνόμεθα, αλλά και στηρίζουμε στον άλλο. Μια εξαιρετική σημασία δήλωση από τον κύριο Καμένο σε σχέση με το πώς η Κύπρος κάθε φορά χωρίς